Και μόνο να είναι Ταύρος, έχω δύο ακόμα δώρα από την εταιρεία Σβαρόφσκι. Το ένα θα μου το πάρει Ταυράκι. Mm. Λοιπόν, για τα καρκινάκια όμως θα μου έλεγες τώρα. Ναι, βεβαίως. Για τους καρκίνους. Οι οποίοι καρκίνοι θα έλεγα, εσείς μην πάρετε αυτό το ρίσκο που λέγαμε στους κρυούς. Πάρτε το αύριο να εκφράσετε τον έρωτά σας, τα συναισθήματά σας. Μην το πάρετε αυτό το ρίσκο τώρα εσείς αύριο, γιατί δεν είστε και παιδιά του ρίσκου. Και αύριο, αν το κάνετε, θα είναι και λίγο παρορμητικό και μπορεί έτσι να έχουμε πληγές. Θα έλεγα, περιμένετε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να πάρετε τα δικά σας ρίσκα ή να ανταποκριθείτε τέλος πάντων σε ένα κάλεσμα, σε κάτι που μπορεί έτσι να υπάρχει στο κομμάτι που έχει να κάνει με γνωριμίες και όλα αυτά. Για τους λέοντες, τώρα ναι. Οι δεσμευμένοι δεν νομίζω ότι θα έχετε ιδιαίτερα προβλήματα. Και η Σελήνη στον κρυό αύριο είναι μια τέλος πάντων βοηθητική μέρα, υποστηρικτική. Τώρα, οι αδέσμευτοι έχουν τα θέματα τους, γιατί κάπου υπάρχει αγάπη τους, αλλά δεν τη βρίσκουν εύκολα, δεν την εντοπίζουν εύκολα ή μπορεί να απομακρύνθηκε κιόλας. Οπότε μένουν λίγο στο όνειρο, δηλαδή στο τι θα γινόταν αν είμαστε μαζί. Υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, η οποία εντάξει, ρε, θα αλλάξει, αλλά δεν είναι ακόμα η στιγμή της ακριβώς. Δεν είναι τόσο χάλια πάντως όσο ήταν το προηγούμενο διάστημα, έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Πάμε να δούμε τους Παρθένους, που υπάρχει για σας και η αυριανή μέρα, όπως και η σημερινή, έχει μια σύγχυση, έχει αλλαγές στη διάθεσή σας. Η σύγχυση αυτή είναι για ανθρώπους, καταστάσεις. Δεν είναι απαραίτητα ότι είναι οπωσδήποτε στα προσωπικά. Μπορεί να είναι και άλλα πράγματα και άλλοι άνθρωποι σε άλλους τομείς που σας μπερδεύουν αυτή τη στιγμή και στον ερωτικό τομέα βέβαια. Που σημαίνει ότι μάλλον δεν είστε από αυτούς που έχουν την τρομερή όρεξη για γιορτές και πανηγύρια. Θεωρώ ότι και για εσάς το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο γλυκό. Για τους ζυγούς. Δεν χρειάζεται πίεση. Είναι η Αφροδίτη στον υβροχό, είναι βοηθητική. Ειδικά και αυτούς που είναι γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο, κάτι καλό μπορεί να φέρει στο κομμάτι αυτό. Μην πιέζετε όμως τα πράγματα και με τη Σελήνη απέναντί σας, όσο πιέζετε ή πιέζεστε εσείς οι ίδιοι, τόσο πιο δύσκολα κυλάνε τελικά τα πράγματα. Άρα προσπαθήστε τέλος πάντων να χαλαρώσετε. Σκόρπιοι, κάτι δεν σας αφήνει να χαρείτε τον έρωτα όπως θέλετε. Και αυτό το κάτι είναι αυτή. είναι το κάτι που μένει. Αυτό το κάτι είναι αυτή η Αφροδίτη στον υβροχό, που είναι μια Αφροδίτη που είναι κόντρα στο δικό σας ζώδιο. Είναι μια πιο εγκεφαλική Αφροδίτη. Δεν έχει αυτό το συνέστημα και αυτήν τέλος πάντων το βάθος που θα θέλατε εσείς για να γιορτάσετε τα ερωτικά. Άρα υπάρχουν πράγματα που απασχολούν πιο πολύ τον εγκέφαλό σας και δεν αφήνουν την καρδιά να λειτουργήσει όπως θέλει. Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να είχαν μια περίεργη εξέλιξη στο προηγούμενο διάστημα και μέσα στον Ιανουάριο και στα προσωπικά τους που ναι, ίσως είναι αυτός ο πόνος τέλος πάντων αυτή τη στιγμή που δεν τους αφήνει να ανακάμψουν. Το θετικό νέο, το καλό νέο είναι ότι πόσο θα μείνει ακόμα αυτή η Αφροδίτη στον υβροχό. Δεν θα μείνει για πολύ. Μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, άρα εσείς μεταθέστε ίσως τη γιορτή την αυριανή για το τέλος Φλεβάρι. Γιατί κάτι καλύτερο μπορεί να βγει εκεί. Πάμε να δούμε τους τοξότες, που η επιθυμία μπορεί να μην λείπει, αλλά υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να λείπει σε αυτές τις μέρες και δεν σας αφήνει επίσης να χαρείτε στο έπακρο, ακόμα και αν είστε ερωτευμένοι, ακόμα και αν είστε σε μια καλή κατάσταση με τον σύντροφό σας, αυτό που θα θέλατε. Είναι άλλα πράγματα που μετράνε. Είναι ένα άγχος που έχει να κάνει με το σπίτι, με την οικογένεια, με προσωπικά θέματα, με υγεία, με δουλειά. Όλα αυτά δεν είναι σαν να θολώνουν το τοπίο και δεν σας αφήνουν να ευχαριστηθείτε αυτό που μπορεί να σας συμβαίνει. Φυσικά για κάποιους μπορεί να μην συμβαίνει και τίποτα, έτσι. Επίσης, παίζει και αυτό το σενάριο. Αλλά για εσάς, το αν θα συμβεί και πότε θα συμβεί, είναι κάτι που θα το συζητήσουμε πια μετά τις 12 Μαρτίου. Μέχρι τις 12 Μαρτίου. Δεν έχω να σας πω πάρα πολύ ευχάριστα για το κομμάτι ερωτικά. Πάμε να δούμε